Τώρα είπαμε και στην πρώτη συνεδρίαση σε σχέση με το σχέδιο νόμου. Δεν είμαστε κατά, αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα που σήμερα παρατηρούνται σε αυτόν τον μηχανισμό. Γι' αυτό και είμαστε παρόν σε αυτό το σχέδιο νόμου. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και το αδιάβλητο που αυτό λέτε στην ιδεολογική έκθεση. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να τα λύσει. Γιατί όπως είπαμε, ότι όλο αυτό το σύστημα είναι ιδιωτικοποιημένο. Πλήρως ιδιωτικοποιημένο. Από τις σχολές οδηγών και ούτω καθεξής. Μοιραία, αντικειμενικά, συνυπάρχει όλη αυτή η, να το πω έτσι, η διαδικασία του χρηματισμού για να πάρει ο άλλος το δίπλωμά του. Δεν υπάρχει αυτό που είπαμε από την αρχή, η εκπαίδευση, η ουσιαστική εκπαίδευση, που δεν είναι μόνο να ξέρεις τον GOK. Είναι η οδική συμπεριφορά, η κυκλοφοριακή αγωγή. Αυτό λέτε ότι έχετε ήδη κάνει ένα project για τα σχολεία, προκειμένου να είναι στην εκπαίδευση. Πιλωτικά. Έχει πάει πιλωτικά. Ωστόσο όμως, κύριε Υπουργέ, ακούστηκαν εδώ προτάσεις που έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σημαντικές, που πρέπει να τις επεξεργαστεί ακόμα περισσότερο το Υπουργείο, προκειμένου πράγματι να κάνει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα που να διασφαλίζει συνολικά μία αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια. Να αυξάνεται, να το πω έτσι, γιατί πάντα θα υπάρχουν τα ατυχήματα δυστυχώς. Αλλά να αυξάνεται αυτή η οδική ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι πολύ πίσω συνολικά, αν θέλετε, αυτό το ζήτημα στη χώρα μας, όσον αφορά το θέμα της εκπαίδευσης, της συνολικής εκπαίδευσης, της συνολικής παιδείας για την οδική ασφάλεια. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Βέβαια τώρα δεν είσαστε έτοιμοι, αλλά όμως θέλει επεξεργασία μαζί με συγκοινωνιολόγους και με όλους αυτούς τους επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα τέτοιο σύστημα που μπορεί πράγματι να συμβάλλει σε αυτό που λέμε κυκλοφοριακή αγωγή. Όσον αφορά το θέμα της διαφάνειας, τι μπορεί να λύσει σήμερα αυτό που λέτε ότι ο εκπαιδευτής δεν θα είναι? Εντάξει, ο εκπαιδευτής και ο εξεταστής συνήθως είναι λίγο αλληλοδιαπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτό το μηχανισμό που δίνει τέλος πάντων την άδεια οδήγησης. Σώμα εξεταστών λέτε ότι κάνετε και να είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Ωστόσο όμως θέλει εδώ αυτό που ακούσατε και από την Ομοσπονδία των Υπαλλήλων των Περιφερειών, να το πάρετε υπόψη σας ότι αυτοί οι εξεταστές και αυτοί του Υπουργείου μόνο 10 έχουν άδεια οδήγησης και μάλιστα ιόταχη αυτοκινήτου. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα της εκπαίδευσης το οποίο δεν έχει λυθεί. Ναι, δεν το άκουσα, ίσως να ήταν, ναι. Που πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι ώστε αυτό το σώμα των εξεταστών να έχει πράγματι τη γνώση και να εξετάζει αντικειμενικά τον υποψήφιο οδηγό, έτσι ώστε να αποδίδεται τη άδεια οδήγησης αν πράγματι τη δικαιούται. Γιατί δεν μπορεί να εξετάζει κάποιος ο οποίος δεν είναι κάτοχος ενός τέτοιου αντίστοιχου διπλώματος, τέλος πάντων, οδήγησης. Λέτε, κύριε Υπουργέ, στο θέμα, στους σκοπούς. Υπεύθυνες καθορισμός σε ειδικά διαμορφωμένων χώρων. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτός? Θα είναι οι περιφέρειες? Πρέπει να το ορίσετε. Δεν το ορίζετε ποιος είναι. Το αφήνετε έτσι. Λέτε, ο καθορισμός, σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός ειδικά διαμορφωμένων χώρων για τη διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών προσόντων. Ποιος θα τους κάνει αυτούς τους χώρους? Ορίστε το. Οι περιφέρειες. Ναι, όμως πρέπει να οριστεί, κατά τη γνώμη μας,
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου. Γιατί αλλιώς είναι ένα κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει η περιφέρεια, να το δώσει για διαχείριση ή να το κάνει με ΣΔΙΤ, να το πω έτσι, να το κάνει με ΣΔΙΤ, με έναν ο οποίος δεν θα είναι εκπαιδευτής, δεν θα έχει σχολείο οδηγών, αλλά θα είναι ένας real estate και να δώσει κάτι, να τον νοικιάζει και να στοιχίζει η άδεια οδήγησης που λέει ο Κούκος αηδώνει. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι, τι θα είναι αυτό, θα είναι δημόσιο, θα ανοίξει την περιφέρεια, ποιο θα είναι το κόστος της χρήσης αυτού του ειδικά διαμορφωμένου χώρου. Αυτό δεν ορίζεται. Δεν κάνεται αποδεκτό το θέμα που τέθηκε, κύριε Υπουργέ, να εξετάζεται ο υποψήφιος στη δοκιμασία στο στάδιο που αποτυχάνει. Είναι τα δύο τα στάδια. Ποιος ο λόγος να ξαναεπαναλαμβάνει το στάδιο? Είναι θέμα που πρέπει να το δείτε. Ένας δίνει μια εξέταση. Έχει το άγχος, το στρες και τα λοιπά. Πετυχαίνει στο ένα στάδιο. Του λέτε ξανά παλιά από την αρχή. Τι θα διασφαλίσει αυτό? Τι θα διασφαλίσει? Γιατί να μην κάνει την εξέταση στο στάδιο που αποτυχαίνει? Επίσης, παρακάτω, λέτε για την εποπτεία. Και λέτε με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα επόπτη σε αξιολογητή. Μα μπορεί ο αξιολογητής να υποπτεύει αξιολογητή? Είναι ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, όπως εάν το κάνουμε δηλαδή. Καταλαβαίνω, κατανοώ ότι δεν μπορείτε να κάνετε προσλήψεις έτσι ώστε να στελεχώσετε με το αντίστοιχο προσωπικό και τους εξεταστές και τους επόπτες και όλο αυτό το σώμα. Ωστόσο όμως θα μπορούσατε εδώ να διασφαλίσετε ότι ο αξιολογητής δεν θα εποπτεύει τον αξιολογητή. Είναι ένα θέμα που δεν συνάδει, να το πω, με το πνεύμα που λέτε ότι πρέπει να έχει το νομοσχέδιο, ότι πρέπει να χτυπήσει τη διαφορά, τη διαφθορά, να μπορέσει να διασφαλίσει τη διαφάνεια. Επίσης, κύριε Υπουργέ, λέτε, σε περίπτωση έλλειψη εξεταστών, κάποιες κατηγορίες άδειας οδήγησης δεν διενεργούνται εξετάσεις για την κατηγορία αυτή. Και πάλι λέμε, γιατί η ευθύνη πρέπει να μεταφέρεται στον υποψήφιο οδηγό αν υπάρχει έλλειψη εξεταστή? Γιατί θα πρέπει να έχει η ευθύνη μεταφέρεται στον υποψήφιο? Τον πάτε ακόμη πιο πίσω και ακόμη πιο πίσω. Δεν θα μπορεί εδώ να λειτουργήσει αυτό, αν θέλετε, γιατί η κάθε περιφέρεια θα λέει, εγώ δεν έχω εξεταστεί, άρα λοιπόν δεν κάνω εξέταση. Το ακυρώνω. Πάει αργότερα, ξανά αργότερα. Και έτσι λοιπόν και αυτοί που έχουν ένα δικαίωμα να πάρουν την άδεια οδήγησης, αλλά και αυτοί που έχουν την αγωνία να μπορέσουν να πάρουν ένα άλλο δίπλωμα άλλες κατηγορίες, θα πηγαίνουν από μήνα σε μήνα για να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημά τους. Λέτε παρακάτω, κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία των αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί ανακατηγορία το προηγούμενο ημερολογικό έτος. Και τώρα θέλω να ρωτήσουμε πράγματι. Τώρα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να οδηγήσουν στην αναγκαία στελέχωση με κριτήριο τη γρήγορη διευθέτηση των ετούντων άδειας οδήγησης? Αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, θα πρέπει να είναι η βάση για να μπορεί πραγματικά να προχωρήσει γρήγορα όλη αυτή η διαδικασία. Και τα διεθνή στάνταρ που υπάρχουν δεν μπορεί να μην παίρνουν υπόψη για τον ελάχιστο χρόνο, όπως λέτε. Και σήμερα έγινε συζήτηση για τον ελάχιστο χρόνο. Ότι αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος των 24 ώρων, αν δεν κάνω λάθος. Τα διεθνή στάνταρ ποια είναι? Είναι αυτά? Αν είναι αυτά, εντάξει, είναι αυτά. Αν δεν είναι, νομίζω ότι χρειάζεται μια προσαρμογή. Και επειδή η χώρα μας έχει πάρα πολλά δυστυχήματα, κύριε Υπουργέ, νομίζω και σε αυτό θα πρέπει να πάμε σε μια χώρα με τα καλύτερα στάνταρ, με τα πιο μεγάλα στάνταρ, έτσι ώστε πράγματι εδώ αυτό το ζήτημα να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα. Επίσης, οι νησιωτικές περιοχές πάλι, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι θέλει μια ιδιαίτερη φροντίδα
στη βάση και της νιωσιτικότητας που λέτε. Δεν μπορεί οι περιφέρειες εκεί να αγνοούν τις ανάγκες των κατοίκων και να μην έχουν στελεχωμένες τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό. Αν δεν το κάνουν οι περιφέρειες, πρέπει να το επιβάλλει το Υπουργείο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Επίσης, τώρα βέβαια τελειώνει ο χρόνος, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι... Τέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Για την ασφαλιστική κάλυψη, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι πρέπει να το κόστος αυτό για τον οδηγό, τον υποψήφιο οδηγό, δεν μπορεί να φορτώνεται συνέχεια. Όσο αυτό αυξάνεται, αυξάνεται και η διαφθορά. Γιατί ο άλλος, προκειμένου να τελειώσει το θέμα με την πρώτη φορά, θα πληρώσει για να τελειώσει με την πρώτη φορά. Το κόστος και με την αύξηση των εξέταστρων και με την ασφάλιση, το ασφαλιστικό συμβόλαιο που απαιτείται και όλα αυτά, νομίζω αυξάνεται αρκετά το κόστος ασφάλισης. Και όπως υπόθηκε και εδώ, η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων δεν μπορεί να εξαλείψει τη διαφθορά έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να καταγράφει, μπορεί εκεί να υπάρξει έλεγχος δειματοληπτικός, αλλά όταν έχεις 400, για παράδειγμα στην Αττική, την ημέρα, 400 εξετάσεις υποψηφίων την ημέρα, τι πρώτο θα εξετάσει κάποιος. Ποιος θα είναι αυτός, τι μηχανισμός θα είναι αυτός που θα μπορεί πράγματι να βλέπει, αν θέλετε, τα οπτικοακουστικά μέσα για να μπορεί να βγάζει συμπεράσματα. Και πάλι ο έλεγχος θα είναι δειγματοληπτικός. Άρα λοιπόν θέλει εδώ μεγαλύτερη σκέψη γύρω από αυτό το ζήτημα, πώς θα διασφαλίζεται όλη αυτή η διαδικασία. Επειδή έχουμε πει για τα άλλα ζητήματα παρακάτω και για τους 74, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να το δείτε. Όταν κάποιος οδηγεί, δεν ξεχνά. Ούτε αυτός που έχει το ποδήλατο, δεν ξεχνά να κάνει ποδήλατο. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ιατρικό. Είναι ιατρικό. Θα μπορεί πράγματι εδώ να πείτε ότι οι 74 πρέπει να έχουν πέρα από τον παθολόγο τον οφθαλμίατρο, να έχουν και τον οριλά, να το πω, για τα αυτιά τους και τα λοιπά, να έχουν τα αντανακλαστικά τους από νευρολόγο, ξέρω από τι, και να τελειώνει εκεί το θέμα. Γιατί αλλιώς... Ορίστε. Δεν το έχετε σήμερα. Σήμερα έχετε παθολόγο. Αυτό υπάρχει σήμερα και μάτια. Εγώ λέω το εξής. Αυτός να εξετάζει και τα αντανακλαστικά του. Αυτό από έναν νευρολόγο, ο οποίος μπορεί να πιστοποιεί. Δεν χρειάζεται πάλι. Η πρακτική εξέταση τι σημαίνει, αν έχει τα αντανακλαστικά του. Αυτό δεν σημαίνει. Μπορούμε λοιπόν αυτό να μην βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία ξανά τον ίδιο τον 74χρονο. Είναι προτιμότερο να πείτε, όταν είσαι 74 χρονών, τέλος το δίπλωμά σου. Αν όμως εκτιμούμε ότι αυτοί μπορούν να οδηγήσουν ακόμη μέχρι τα 80 τους, ή τα 90 τον άλλος, πώς το λένε, ο πρίγκιπας τάδε. Λοιπόν, εάν μπορεί μέχρι τα 80-85 τους, μέχρι τότε. Αλλά όμως δεν ξεχνά αυτός να οδηγεί. Όμως, πράγματι, η υγεία του πόσο διασαλεύεται. Αυτό μπορεί η πιστοποίηση του γιατρού να μπορεί να πει ότι εντάξει, αυτός μπορεί να οδηγήσει. Εν πάση περιπτώσει, πολλά είναι αυτά που μπορούμε να πούμε ακόμα. Εμείς προσπαθούμε μέσα από κάθε άρθρο να πούμε τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας, μπας και μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ.